Το παιδί σε ένα βαθμό διαχειρίζεται την κατάσταση με το ζάχαρό του, γιατί και η τεχνολογία έχει προχωρήσει, αλλά σε μία υπογλυκαιμία που το παιδί θα χρειαστεί ένεση γλυκαγόνου, ποιος θα μπορέσει να την προσφέρει, και αυτό σίγουρα δεν είναι έργο των εκπαιδευτικών. Με πικρία μίλησε η μητέρα για την κόρη της που αντιμετωπίστηκε σαν παιδί κατώτερου θεού. Πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη, αλλά λόγω έλλειψης σχολικού νοσηλευτή κλήθηκε να αλλάξει σχολείο ή να πληρώσει ιδιώτη νοσηλευτή. Στην Ελλάδα του σήμερα, η ζωή παιδιών με απλές παθήσεις μετατρέπεται σε γολγοθά. Ή παρατάμε τη δουλειά μας και πάμε εμείς με το παιδί μας, ή βρίσκουμε ιδιώτη νοσηλευτή, πράγμα το οποίο είναι οικονομικά αβάσταχτο στις εποχές που ζούμε, ή το παιδί αλλάζει σχολείο, που σημαίνει ότι ποινικοποιούμε με αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ένα ήδη συναισθηματικά φορτισμένο παιδί, το οποίο θα έπρεπε να είναι συναισθηματικά πιο ασφαλές. Μόλις πληροφορηθήκαμε το πρόβλημα, προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, γιατί σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσε να είναι δικό μας παιδί. Δεν είναι μόνο η 13χρονη μαθήτρια στο Ηράκλειο που βιώνει δυσκολίες και εμπόδια λόγω των ελλείψεων στα σχολεία. Πολλοί μαθητές βρίσκονται σε αδιέξοδη κατάσταση, καθώς η παρουσία σχολικού νοσηλευτή θεωρείται πολυτέλεια. Αν δεν καλυφθεί έστω και μία μέρα και τύχει και το παιδί αντιμετωπίσει ιατρικό πρόβλημα εκείνη τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι μπορεί οι συνέπειες να είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού. Άρα μιλάμε για 8 παιδιά τα οποία έχουν μείνει ακάλυπτα και θα δούμε πώς εξελιχθεί το πράγμα. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας να δέχεται καταιγισμό ερωτήσεων και πιέσεις. Και πέρυσι δεν καλύφθηκαν κάποιοι νοσηλευτές, αλλά και φέτος μέχρι στιγμής. Εναλλακτικές μόνο. Έχουμε μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα. Έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάγκη για τους υπόλοιπους νοσηλευτές, μεγάλη ανάγκη για να καλυφθούν αυτά τα παιδιά. Δημιουργείται και ένα πρόβλημα όσο αφορά την παρέμβαση των εκπαιδευτικών. Δηλαδή, αν ένα παιδί με επιληψία ή με ζαχαρώδη διαβήτη μπει σε υπογλυκαιμικό κόμμα, πώς θα το αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος δεν έχει καμία νομική κάλυψη? Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν να καλυφθούν τα κενά ώστε κανένα παιδί και οι γονείς του να μην χρειαστεί να βρεθούν ξανά μπροστά στο ίδιο πρόβλημα. Μια απλή πάθηση ή ένα πρόβλημα υγείας να σταθεί εμπόδιο στην ομαλή φοίτηση εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό.